Η μερίδα με στόχο την προώθηση και στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας διοργάνωσε το Επιμελητήριο Φλόρινα στο απόγευμα της Δευτέρας, 15 Ιουλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τρεις γυναίκες επιχειρηματίες, η Χατζή Αθανασίου Ιωάννα, ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου, η Ελίνα Τουφεκτσή, σχεδιάστρια κοσμημάτων της εταιρείας Λίνας Exclusive Jewels, και η Αδαμαντίδου Μαρία, ιδιοκτήτρια ασφαλιστικού γραφείου, μίλησαν για τη γυναική επιχειρηματικότητα μέσα στην κρίση, για τις προσωπικές τους εμπειρίες και για το πώς οι επιχειρήσεις τους κατάφεραν να καθιερωθούν η κάθε μία στο χώρο της παρά τις αντικσότητες. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σάββας Απαλίδης, το 32% των μελών του Επιμελητηρίου Φλόρινας αποτελείται από γυναίκες επιχειρηματίες, ενώ τέτοιες δράσεις αποσκοπούν μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη και ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, που θα συμβάλλει και στην καταπολέμηση της ανεργίας στην ακριτική περιοχή. Εμείς από την πλευρά μας, ως σύμβουλος πολιτείας, σαν Επιμελητήριο Φλόρινας, θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να υλοποιηθούν οι στόχοι των επιχειρηματιών γυναικών και θα εργαστούμε ως την κατεύθυνση αυτή. Θα φανούμε δηλαδή αρρωγή στη μεγάλη προσπάθειά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Χατζή Αθανασίου Ιωάννα, διεθέτω κομματήριο. Να σας καλησπερίσω και εγώ. Σαν μέλος του 15 μελούς του Επιμελητηρίου, μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω για την γυναική επιχειρηματικότητα της περιοχής μας, μέσα βέβαια από τη δικιά μου εμπειρία και του χώρου που διαθέτω 16 χρόνια στο χώρο της κομμωτικής. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σάββα Σαπαλίδη που μου δίνει αυτή την ευκαιρία και το Επιμελητήριο. Γεια σας και από μένα, ονομάζομαι Λίνα Τουφεκτσή, είμαι η σχεδιάστρια της εταιρείας Λίνας Exclusive Jewels by Tuffekci. Η έδρα της εταιρείας μας είναι στη Βέρεια. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φλόρινας που με κάλεσε εδώ να αναπτύξω το θέμα γυναική επιχειρηματικότητα μέσα στην κρίση και πώς μια μικρή επιχείρηση ξεκινώντας από την περιφέρεια έχει καταφέρει να καθιερωθεί και να εδραιωθεί στον χώρο του εμπορίου. Είναι η τρίτη, πριν από τρία χρόνια είχα την τιμή να ξαναβρεθώ εδώ σε μια ανάλογη ομάδα που είχε απήχηση, οπότε τώρα θέλω να ξαναπαρουσιάσω την εξέλιξη της δουλειάς μας, γιατί η γυναική επιχειρηματικότητα και αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι κάτι σταθερό και συστατικό, αλλά αναπτύσσεται όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λοιπόν θέλω να περάσουμε και στις κυρίες που θα μας ακούσουν ένα θετικό μήνυμα ότι μέσα από τις δικές μας επιχειρηματικές εμπειρίες μπορούν και αυτές να καταφέρουν και να κατακτήσουν αυτό που μοιραίνουν. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Αδαμαντίδου Μαρία. Έχω δικό μου ασφαλιστικό γραφείο και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ και με μεγάλη χαρά είναι γιατί θέλω να μεταδώσω σε όλους τους νέους της πόλης και γενικότερα θα μεγαλώσω την αδέλεια της χώρας το ότι μπορεί οποιοδήποτε νέος, αρκεί να είναι δημιουργικός και να έχει διάθεση και θέληση, να φτιάξει οτιδήποτε δικό του θελήσει, να μπορέσει να βάλει στόχους, να τους πετύχει και να καταφέρει σε όποιον τομέα επιθυμεί να μπορέσει να δημιουργήσει μια πολύ καλή σταδιοδρομία. Όλο αυτό, όλη αυτή η ομιλία που θα πραγματοποιηθεί και στα πάνω αίθουσα, θα ήθελα να είναι ένα έμπνευσμα για τους νέους, να την ακούσουν και οποιοδήποτε έχει την επιθυμία να δημιουργήσει κάτι, να μην φοβηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει το Επιμελητήριό μας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ήρθε και η ώρα να ασχοληθεί με τη γυναική επιχειρηματικότητα, προκαλώντας μια ημερίδα με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν επιχειρήσει, έχουν τολμήσει και έχουν να δείξουν καλές πρακτικές στις γυναίκες επιχειρηματίες του Επιμελητήριου μας. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το 32% των μελών του Επιμελητηρίου είναι γυναίκες επιχειρηματίες. Ένα μεγάλο ποσοστό λοιπόν, το οποίο έχει τίνει να αυξηθεί, επιχειρήσει στην περιοχή μας. Αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε ως Επιμελητήριο είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια και με προγράμματα τα οποία ήταν 100% χρηματοδοτούμενα για να βοηθήσουν τη γυναική επιχειρηματικότητα, λόγω του υψηλού ΑΕΠ της περιοχής, του πλασματικού υψηλού ΑΕΠ, λόγω της λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ και των νόμων των περιφερειών της Ευρώπης, όπου εξαιρεί την Φλόρινα από τέτοιες ενισχύσεις και τη Δυτική Μακεδονία τις ενεργειακές περιφέρειες. Αυτά όλα θα απασχολήσουν το επόμενο διάστημα το Επιμελητήριο, ώστε να αρθεί αυτή η αδικία, η οποία έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Το Επιμελητήριο όμως θα συνεχίζει να στηρίζει τη γυναική επιχειρηματικότητα, θα συνεχίζει να ενημερώνει και να δείχνει τον δρόμο της
της ανάπτυξης και της ενίσχυσης, αν θέλετε, της επιχειρηματικότητας, της γυναικείας επιχειρηματικότητας, για να βοηθήσει αυτή τη δύσκολη εποχή σε μια περιοχή που καταγράφει ποσοστά πάνω από 30% ανεργία και ειδικά τα εμπορικά καταστήματα βιώνουν αυτή τη στιγμή σοβαρά προβλήματα και γέννη επιχειρήσεις. Έτσι, το Μιλτήριο στέκεται αργός και συμπαραστάτη σε κάθε προσπάθεια γυναίκας η οποία θέλει να επιχειρήσει, αλλά και ανδρός, για να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Κύριε Σαπαλίδη, θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολο στην Ελλάδα σήμερα, δεδομένη και της κρίσης φυσικά, αλλά είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα να ξεκινήσει μια δική της επιχείρηση σε σχέση με έναν άντρα, με τον άντρικο πληθυσμό? Πιστεύουμε πως όχι. Σήμερα η ισότητα των φύλων είναι σε ψηλό επίπεδο και στην Ελλάδα μπορούν να εμπιστευτούν την γυναίκα επιχειρηματία όλοι. Το έχει αποδείξει εξάλλου. Αρκεί να τολμήσει η γυναίκα επιχειρηματίας, η γυναίκα να γίνει επιχειρηματίας και να βγει μπροστά, να διεκδικήσει και να απαιτήσει και να πάρει το κομμάτι που της ανήκει. Και σε αυτό το επίπεδο θεωρείτε ότι οι γυναίκες έχουν την κατάλληλη νοοτροπία πλέον ώστε να κάνουν τολμηρά βήματα, ένα τέτοιο τολμηρό βήμα? Έχει αυξηθεί το επίπεδο γνώσης. Οι γυναίκες είναι μορφωμένες, απαιτούν, διεκδικούν. Πιστεύω ότι με τα κατάλληλα εργαλεία, χρηματοδοτικά αν θέλετε, και με τις καλές πρακτικές όπως αυτή, οι εμπειρίες δηλαδή, να δώσουμε τα κίνητρα, να δώσουμε το ερέθισμα, θα φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους, όπου είναι ένα ζητούμενο. Η γυναίκα δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον άντρα, διεκδικεί και είναι ίσως και πολλές φορές και καλύτερη επιχειρηματίας. Αν πάτε στην Ευρώπη, ειδικά στη Ρουμανία, προτιμούν οι γυναίκες να κάθονται σε διευθυντικές θέσεις, γιατί οργανώνουν καλύτερα μια επιχείρηση. Πιστεύω ότι και στην Ελλάδα είναι αυτό, ότι η γυναίκα μπορεί να οργανώσει και να δημιουργήσει καλύτερες υποδομές και προθέσεις ανάπτυξης.